Από ό,τι βλέπω, είδα ήδη μηνύματα, κύριε Τζουμάκα, που περιμένουν ο κόσμος τι θα πείτε σήμερα. Έχει σημασία γιατί ήσταν από τα κεντρικά πρόσωπα, ήσασταν στο κάδρο όλων των υποψηφίων. Ιτηθήκατε στον πρώτο γύρο και βγήκατε έξω φυσικά, αλλά έχει σημασία τι θα πείτε σήμερα. Λοιπόν, πώς βλέπετε αυτή τη νέα κατάσταση? Έχουμε μια νέα ηγεσία, ένα πανίσχυρο αρχηγό, με ένα πολύ καθαρό αποτέλεσμα. Από το παρελθόν. Γιατί το λέτε αυτό? Αυτή είναι η άποψή μου, ότι πάρα πολλοί πλασάρονται ως νέα εποχή, ενώ είναι από το απέναντι παρελθόν και τα είπε ο Μπρέχτ εδώ και δεκάθες χρόνια. Ότι ορισμένοι εμφανίζουν ένα παρελθόν, ένα παμπάλε ως νέο. Θα το δούμε και αυτό. Αυτό βλέπουμε τώρα δηλαδή? Κοίταξε, εδώ αυτό θα το δούμε. Ναι. Δηλαδή θα δούμε αν είναι μια ακόμα φάρσα στην πολιτική ιστορία. Ή αν όντως θα υπάρξει μια άλλη πολιτική. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε ως Στέφανος Τζουμάκας? Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη και όλα είναι υποκρίση. Μεγάλη επιφύλαξη. Δεν έχετε εμπιστοσύνη στον νέο αρχηγό που μόλις εξελέγει? Όχι, όλη αυτή την κατάσταση. Με τέτοιο ποσοστό, το ποσοστό και... δεν λέει κάτι? Τι θα πει αυτό? Ότι πήγε ο κόσμος και ψήφισε έναν άνθρωπο. Καλό, θετικό. Τον επέλεξε ο κόσμος. Τι είναι? Αλλά όμως εδώ ξέρουμε βαρικά βασικά πράγματα. Ο κόσμος πάντα ψηφίζει με αρχές. Όχι. Όχι βέβαια. Αλλά. Γιατί έχει αδίέξοδα. Γιατί πολλές φορές το έχω πει ότι ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Γιατί κέρδισε αυτός ο άνθρωπος, κύριε Τζουμάκα? Γιατί υπάρχει, από το πουθενά. Γιατί υπάρχει, και τα ξένα μέσα αυτό λένε από το πουθενά. Παρακαλώ. Λοιπόν, με την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα δημιουργήθηκε μια κρίση ηγεσία στον χώρο. Ναι. Και μια κρίση πολιτικής. Λοιπόν, αυτά το εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολλοί τυχοδιώκτες. Λοιπόν, για να μπορέσουν να μπουν σε ένα προοδευτικό κόμμα και γενικά να μπουν και στην πολιτική και να μπουν και στη χώρα. Δηλαδή γιατί κάποιοι είναι πίσω από το Κασελάκη, λέτε? Φυσικά, και να μπουν και στη χώρα. Ένα λεπτό, κύριε Τζουμάκα. Δηλαδή κάποιοι κινούν τα νήματα ενεργούμενο πίσω από το... είναι. Ενεργούμενο είναι ο κύριος Κασελάκης. Πολλά πρόσωπα. Ενεργούμενα. Τυχοδιώκτης είναι και ο κύριος Κασελάκης. Ακούστε, εγώ δεν λέω γενική την πολιτική. Γενικά την πολιτική δεν μπαίνω σε πρόσωπα. Ο άνθρωπος αυτός ήρθε ουρανοκοτέβατος μόνος του? Όχι βέβαια. Αλλά... τον έφεραν. Τον έφερα. Φυσικά. Ποιος τον έφερε? Δεν βλέπετε. Όχι. Από πού ήρθε? Ποιος τον έφερε? Από πού ήρθε? Από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήρθε ο άνθρωπος, ναι. Για καθίστε. Δήλωνε εφοπλιστής ότι ήταν μπρόκερ. Ναι. Και έκανε αγοροπολισίες 400 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Και ότι έπαιρνε δάνεια με προσωπική εγγύηση. Υπάρχει μεγαλύτερο από ανέκδοτο από αυτό? Πάτε να πάρετε ένα δάνειο προσωπική εγγύηση. Θα πάρετε 1.000 ευρώ. Τώρα τον παρουσιάζεται σαν απατεώνα όμως. Σαν... κοιτάξτε να δείτε, εδώ φαίνονται τα πράγματα. Σαν... όχι ότι δεν επιτρέπονται αυτά στον καπιταλισμό. Αλλά, αλλά ο άλλος θα εμφανίζει ότι αυτή είναι η τίμια παραγωγική δραστηριότητα. Ναι. Δεύτερον, έχει σημασία αυτό. Έπαιζε στα χρηματιστήρια. Ναι. Εμείς έχουμε πει από το 1995 ότι όποιος κάνει για το χρηματιστήριο είναι τζόγο. Ναι. Ο τζογαδόρος θα είναι στην πολιτική. Έτσι τον αντιμετωπίζετε εσείς, τον τζογαδόρο? Αφού έπαιζε στο χρηματιστήριο και τα δήλωνε ο ίδιος. Ναι. Αυτή είναι απίθανα πράγματα. Αλλά δεν έπαιζε μπαρμπούτι στο χρηματιστήριο. Άλλο το μπαρμπούτι, άλλο το χρηματιστήριο. Όχι, το χρηματιστήριο είναι τζόγο. Το χρηματιστήριο είναι επένδυση. Ένας κάνει, ένας κερδίζει. Δεν έχει σημασία. Δεν παράγει κανένας τίποτα εκεί. Είναι ναι. επένδυση προσόδου. Ναι. Αυτό έχει σχέση εδώ, με... εδώ στην υπόθεση αυτή ο κύριος Τσίπρας έχει παίξει ρόλο ή όχι, κατά τη γνώμη σας? Φυσικά, αφού είναι, τον γνώριζε. Αυτό πρότεινε για υποψήφιο επικρατείας. Ναι, άλλο για επικρατείας, άλλο στην ηγεσία. Ναι, από εδώ και στην πέρα, ηγεσία βέβαια... ο κύριος Τσίπρας κινούσε, μπορούσε να κινήσει νήματα. Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι η πολιτική. Βλέπετε εσείς. Δεν είναι έτσι η πολιτική, αλλά ήταν εν γνώση του. Είναι σαφές αυτό. Κύριε Τζουμάκα, αλλά εγώ θέλω να συνεχίσω. Ναι. Δήλωσε ναι. ότι ήταν στο CIS. CIS. Αυτό είναι ένα οργανισμό στι ΗΠΑ που προωθεί εξοπλιστικά προγράμματα σε άλλε χώρε, χρηματοδοτείται από πάρα πολλέ εταιρείε πολεμική βιομηχανία των ΗΠΑ και εποπτεύεται από βασικέ αρχέ των ΗΠΑ, όπω είναι το Πεντάγωνο, η CIA και το καθεξή. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα δίκτυο. Αλλά το θέμα δεν είναι. Αυτή είναι μια πλευρά. Το θέμα είναι ότι ο γέλωτος προκαλεί. Ο νέος προ... έχουμε... γιατί λέτε προκαλεί γέλωτο ο αρχηγός? Δεν είναι θε... τι θα πει αρχηγός? Όλη αυτή η υπόθεση προκαλεί γέλωτα. Δεν αλλά βλέπετε. Ο κόσμος η χώρα γελάει. Είναι αρχηγός πια. Ακούστε κάτι. Επειδή... ακούστε. Είναι αρχηγός σας. Ακούστε. Το 1974 έπεσε η Χούντα. Ναι. Και σε δύο μήνες μετά τη Χούντα είχαμε εκλογές. Ναι. Το έχω ξαναπεί. Στο Σύνταγμα συγκεντρώθηκαν στην εκδήλωση του Ανδρέα 300.000 άνθρωποι. Ναι. Και ήταν σε παράκρουση ότι ζητούσαν 18 σοσιαλισμό. Ναι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. 18 σοσιαλισμό, ναι. Δύο μήνες μετά τη Χούντα. Ναι. Πριν δύο μήνες που είχαμε Χούντα, δεν βρίσκαμε ούτε έναν από αυτούς να πούν κάτι Χούντα. Ναι.
Υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις μέσα στις κοινωνίες που είναι σε αδίέξοδο. Εδώ που πάντως... έχουν φρούδες ελπίδες, που έχουν αυταπάτες, εδώ... που θέλουν κάτι. Εδώ πάντως μια ελπίδα, από χθες, μια ελπίδα. Ακριβώς. Ο κύριος Κασελάκης, το αρχηγός, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ναι, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα στοιχηθείτε πίσω από τον αρχηγό. Τι να αναγνωρίζετε, είναι ο νικητής στον εκλογών, είναι ο αρχηγός του. Είναι νικητής, θα κρυθεί αν μπορεί να ηγηθεί. Υπάρχει η κρίση ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, έχουμε πολιτικές διαφορές. Λύθηκε αυτό, έχουμε εκλογές. Τι, λύθηκε έτσι είναι ηγεσίες. Επειδή κάποιος εκλέγεται. Όχι, ηγεσίες πρέπει να γίνουν δεκτές. Υπάρχει δεν θέμα... έγιναν δεκτές, 56%. Ακούστε, υπάρχει αρχή, τα είπε παλιότερα ο Γκράμψη, ότι το ζήτημα του ηγεμόνα είναι να γίνει αποδεκτός, να επιβληθεί. Ναι, η κοινωνία γίνεται. Αποφάσισε. Παρά... να αποφάσισε η κοινωνία. Σοβαρά. Έτσι είναι ένα κόμμα. Επειδή, ψήφισαν 50.000 άνθρωποι, όχι. Θα πάει στις εκλογές στην ελληνική κοινωνία. Δεν θα πάει να πάρει μόνο ψήφο μελών του κόμματος. Άρα ο νέος αρχηγός, δεν καταλαβαίνω εγώ, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να κάνει, να ανοίξει την περπατησιά του, αν από την επομένη της εκλογής του τον αμφισβητείτε. Και τον περιγράφετε ως γέλοτα, ως απάτη, ως φιάσκο. Δεν περιγράφω πρόσωπα. Εγώ λέω μια κατάσταση. ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέω μια κατάσταση. Ότι τον έστειλαν οι Αμερικανοί. Ακούστε κάτι. Χειρότερη αμφισβήτηση υπάρχει. Ακούστε κάτι. Λέω μια κατάσταση και υπάρχει ένα παρελθόν. Ναι. Που υπάρχουν πάρα πολλά ψεύδη. Ναι. Έτσι, πάρα πολλές επιπολαιότητες. Ναι. Και δεν είναι έτσι ηγεσία στα κόμματα τα πολιτικά και μάλιστα τα προοδευτικά. Εσείς θα μείνετε στο κόμμα, κύριε Τζουμάκα. Αυτό θα κρυθεί από την πορεία της πολιτικής που θα έχει ο χώρος αυτός. Εάν ο χώρος αυτός παρεκφυλιστεί να συνεχίσει τον εκφυλισμό και την παρακμή, δεν θα πρόκειται για μένα μόνο. Ναι. Θα πρόκειται για κάθε μπορεί δημοκρατικό... Μπορεί να μείνει ενωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία Κασελάκη. Με αυτή έτσι όπως το περιγράφετε. Με αυτή την πολιτική με τίποτα. Έχω, γι' αυτό λέω. Έχουμε πολιτική διαφοροποίηση ήδη. Ναι. Ένα. Δεύτερο, θα γίνουν πολιτικοί διαχωρισμοί. Φαίνονται κιόλας. Mm-hmm. Τρίτο, έχουμε κρίση ηγεσίας. Για να υπάρξει ηγεσία πρέπει να γίνει αποδεκτή. Έχετε δει πόσα κόμματα έχουν περάσει κρίση ηγεσίας που για να γίνουν δεκτές ηγεσίες πήγαμε σε άλλες ηγεσίες. Mm-hmm. Δεν γίνεται έτσι επειδή εκλέγεται κάποιο. Λέτε ότι μπορεί να άλλα τέτοια όμως. Μπορεί να είναι μεταβατικό αυτό ο αρχηγός. Για μένα ναι. Έτσι είναι μεταβατικό. Είναι μεταβατικό. Βεβαίω. Λοιπόν, θα έχουμε κρίση πολιτική. Γιατί υπάρχουν αμφισβητήσει. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει. Είναι δυνατόν, ακούστε κάτι. Και θα έχουμε και κρίση πολιτική ενότητα. Παρακαλώ. Είπε κάτι πριν ο κύριο Αποστολάκη. Δεν σα ακούσα. Όποιο θέλει, εδώ είμαστε για να παρευρεθούμε μαζί. Όποιο δεν θέλει. Ναι, να πάει να τα πει στην πρώτη στρατιωτική μονάδα που θα βρει ο Αποστολάκης, ο Ναύρος. Ναι. Εδώ δεν έχουμε στρατό. Θα φύγουν, λέει, και πρόσωπα από τη μέση, έτσι λέει. Ναι. Αν χρειαστεί, λέει, θα φύγουν και πρόσωπα. Ανέλαβε ο διοικητής και έχω και φιλική σχέση μαζί του. Αυτά είναι, παιδιά, θα πέσει πολύ γέλιο. Τώρα συζητάμε πολιτικά τώρα. Θα πέσει πολύ γέλιο. Βέβαια. Μα ήδη έχει αρχίσει. Mm-hmm. Τι, έχουμε εδώ πολιτική πειθαρχία. Στρατιωτική πειθαρχία. Ακούστε με διαλύσει τα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα έχει 5 τάσει. Γιατί έχει τάσεις. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Τι σημαίνει τάση. Τάση σημαίνει ότι ένα ρεύμα. Σημαίνει ένα ρεύμα. Ακούστε, σημαίνει ένα ρεύμα διαφορετικών απόψεων. Ναι. Αυτό σημαίνει τάση. Μήπως σας πλήγωσαν αυτές τις τάσεις. Πώς. Μήπως όλο αυτό το σχήμα σας πλήγωσε. Σας οδήγησε στην τεράστια εκλογική. Δεν έχω καμία. Το λέω αυτό. Γιατί. Ο κ. Γιώργος Τσίπρας εδώ είπε ότι αυτές οι τάσεις μας πλήγωσαν. Αυτά μας υπονόμευσαν. Αυτό το λέει. Δεν συμφωνώ με αν το είπε αυτό ο κ. Τσίπρας. Αυτό εδώ το είπε. Δεν συμφωνώ. Εσείς συμφωνείτε να παραμείνουν οι τάσεις. Ακούστε κάτι. Τώρα λειτουργήσουν τα κόμματα τώρα με μαγαζιά. Αυτό θα κρυφτεί από τη ζωή. Τα κόμματα είναι οργανισμοί ακούστε, ακούστε, πια. Αν έχει την καλοσύνη. Λοιπόν, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αιτήθηκαν. Ναι. Γιατί άσκησαν πολιτικές ήττας. Και ορισμένοι, ανεξάρτητα σε ποιο επίπεδο οι ηγεσίες βρίσκονται, έχουν την αυταπάτη ότι θα δικαιώσουν τις πολιτικές ήττας. Δεν έγινε αυτό στην ανθρωπότητα ποτέ. Λοιπόν, αυτό επιχειρείται τώρα από ορισμένους. Δεν θα υπάρχει δικαίωση. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις φάρσες. Λοιπόν, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι υπήρχαν διαφωνίες ότι πρώτα πρέπει να συζητήσουμε τα αίτια της ήττας. Άρα να κάνετε συνέδριο δηλαδή πριν, λέτε. Και δεν αρκεί ένα συνέδριο γι' αυτό. Ναι. Υπάρχουν σοβαρά θέματα που έχουν σχέση με την πολιτική αυτού χώρου. Υπάρχει ένα τμήμα που έχει τιμωρητισμό. Δηλαδή, το σύστημα άγγιχτο. Δίνω τα 6 κανάλια στους εφοπλιστές και μετά μου φταίνουν οι δημοσιογράφοι. Υπάρχει μεγαλύτερο κυροσκοπισμό από αυτό. Πάντως εδώ ο άνθρωπος έχει λευκή κάρτα, κύριε. Δεν είναι θέμα προσώπου. Έχει κάρτα μπιάνκα πια. Ακούστε, του λένε κάτι... προχώρα, Στέφανε, άλλαξε τα όλα. Εγώ ναι. Αυτό άκουσα από τον κόσμο κάτω. Ναι, ναι, ναι. Ο καθένας... Αυτό είναι το σύνθημα τώρα. Ναι, ναι. Αυτά έχουν σχέση με πολιτικές αρχών. Το να αλλάξω όλα χωρίς να έχω αρχές και να είμαι τυχοδιώκτης δεν είναι αλλαγή όλων. Είναι τυχοδιοκτισμός και πάω αλλού. Θα κρυθεί, λέτε. Φυσικά. Μπορεί, μάλιστα. Κύριε Τζουμάκα, κλείνουμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε μαλλί να ξάνουμε που λένε στο χωριό μου. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.